Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό επεξεργασία ένα νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση πολιτικής προστασίας, του οποίου το άρθρο 19 προβλέπει τη μεταφορά της εποπτείας του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, αποσπώντας το από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, όπου ανήκει μαζί με όλα τα υπόλοιπα ερευνητικά κέντρα. Γνωρίζετε επίσης ότι ένα μικρό μέρος των δραστηριοτήτων του αστεροσκοπείου έχει σχέση με την πολιτική προστασία. Συνεπώς, ο προωθούμενος σχεδιασμός ούτε τεκμηριώνεται, ούτε αιτιολογείται επαρκώς από το νομοσχέδιο και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει. Προκαλεί έντονη ανησυχία για τη συνέχιση της λειτουργίας του αστεροσκοπείου και γύρει σοβαρά ερωτήματα για την πραγματική στόχευση αυτής της ρύθμισης. Όχι μόνο γιατί ένα μικρό μέρος του αστεροσκοπείου έχει συνάφεια με την πολιτική προστασία, αλλά και γιατί έχουν κατατεθεί προτάσεις από τους ενδιαφερούμενους φορείς για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των φορέων του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Η διατύπωση της σχετικής διάταξης είναι το λιγότερο ασαφής, με αλληλοαναιρούμενες διατάξεις. Το δε άρθρο 19 υποτίθεται συμπληρώνει ένα άρθρο 25 του 46-62 του 20, το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με το άρθρο 19. Όλα αυτά, λοιπόν, οδηγούν στα εξής ερωτήματα, κύριε Υπουργέ. Πρώτον, τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε για να αποσυρθεί το άρθρο 19 από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να συνεχίσει η χώρα μας να διαθέτει αστεροσκοπείο όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Δεύτερον, να μην βρεθούν οι συμβασιούχοι ερευνητές σε γκρίζες περιοχές, τη στιγμή που μάλιστα η κυβέρνησή σας κόπτεται για το brain drain. Τι θα κάνετε για να εξασφαλιστούν οι θέσεις, οι συνθήκες και το αντικείμενο εργασίας των εργαζομένων και να μην βρεθούν στα 4 σημεία του ορίζοντα, όπως γίνεται με τους γιατρούς του ΕΣΥ. Να στελεχωθεί με το απαραίτητο μόνιμο επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό και να εξασφαλιστεί σταθερή κρατική χρηματοδότηση. Τέλος, και κλείνω με αυτό, θέλουμε να καταγγείλουμε την απαράδεκτη λογοκρισία που υπέστη ανάρτηση του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Εργατικών Κέντρων στη Διάβγεια. Στο κείμενό του, ενώ περιείχε το κείμενό του με σαφείς, τεκμηριωμένες και ενυπόγραφες απόψεις, μετά από μία μέρα σε κρεμότητα δεν δημοσιεύθηκε ποτέ στη Διάβγεια, ενώ ο καθένας μπορεί να δει ότι έχουν δημοσιευτεί χωρίς πρόβλημα υβριστικά και άλλα μηνύματα με απαράδεκτο ύφος και μάλιστα απογεγραμμένα με αρχικά ή ψευδόνυμα όπως εφιάλτης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κτενά. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ, 3 λεπτά για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία συνάδελφε του ΚΟΚΟΕ, άκουσα με προσοχή τις επιφυλάξεις σας για τη μεταφορά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Καταλαβαίνω ότι η βασική επιφύλαξη, όπως περιγράψετε σωστά, αφορά στο σκοπό της μεταφοράς του Εθνικού Αστεροσκοπείου από το ένα Υπουργείο και από τη ΓΕΓΕΚ στο νεοσύστατο με την προηγούμενη κυβέρνηση Υπουργείο Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας. Ρωτάνε πολύ τι ακριβώς θα κάνει εκεί το αστεροσκοπείο. Και πράγματι υπάρχει μια ανησυχία της ερευνητικής κοινότητας, την οποία ευλόγως κι εσείς υιοθετείτε, για το έργο του αστεροσκοπείου στο νεοσύστατο αυτό Υπουργείο. Τι ακριβώς θα κάνει όταν, όπως λέτε στην ερώτησή σας, η δραστηριότητα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκτείνεται κατά 85% περίπου σε τομείς που δεν έχουν συνάφεια με το έργο του εν λόγω Υπουργείου. Είναι προφανές ότι αναφέρεστε βεβαίως στην ερευνητική φυσιογνωμία του αστεροσκοπείου, η οποία θεωρείται ότι κινδυνεύει να αλλοιωθεί με απρόβλεπτες συνέπειες στο έργο του και τις υπηρεσίες του προς το κοινωνικό σύνολο που απορρέουν από αυτήν, όπως περιγράφετε στην ερώτησή σας. Θεωρώ ότι οι εύλογες ανησυχίες τις οποίες και εσείς αλλά και η ερευνητική κοινότητα διατυπώνει κατευνάζονται και έχουν την καθησυχαστική απάντηση πρώτα απ' όλα του Πρωθυπουργού, ο οποίος εδώ από το βήμα της Βουλής είπε ότι αυτή η κίνηση δεν τους στερεί την ανεξαρτησία τους, ενώ θα μπορούν να επιτελούν το ερευνητικό τους έργο απερίσπαστα. Και βεβαίως άλλη ισχυρή απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες είναι το σχέδιο νόμου, το οποίο πολύ σωστά είπατε ότι αυτή τη στιγμή συζητάτε στις επιτροπές, το οποίο σχέδιο νόμου στο άρθρο του 19, στην παράγραφο 2, αναφέρει ρητά ότι θέματα που άπτονται της επιστημονικής έρευνας και καινοτομίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης και του διοικητικού συντονισμού τους, εξακολουθούν να διέπονται από τον νόμο 4310 του 2014. Είναι ο νόμος, για να μας καταλαβαίνουν και αυτοί μας ακούνε, που διέπει τα ερευνητικά κέντρα, και το 4957 του 2022. Οι αρμοδιότητες εποπτείας του πρώτου εδαφείου εξακολουθούν να ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ως υπηρεσίας που τις ασκούσε και πριν από την έναρξη ισχύως του παρόντος. Άρα λοιπόν, ως προς τη βασική σας επιφύλαξη αναφορικά με το ερευνητικό έργο του αστεροσκοπείου, η απάντηση θα δοθεί στον ίδιο τον νόμο, ο οποίος θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή του είδους η συνεποπτεία μεταξύ των δύο Υπουργείων υπάρχει και σε άλλα ερευνητικά κέντρα, ανάλογα με τις δραστηριότητες άλλων ερευνητικών κέντρων. Τώρα, η δεύτερη επιφύλαξή σας εδράζεται στην υποψία ή στην ανησυχία σας ότι η μεταφορά του αστεροσκοπείου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενδέχεται να λειτουργήσει ως πιλότος για αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα ερευνητικά κέντρα, με απότερο στόχο τον ασφικτικό έλεγχο και ολοκληρωτική υπαγωγή του ερευνητικού έργου στην υπηρεσία μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων, λέτε. Είναι προφανές ότι δεν συμμερίζομαι την ανησυχία σας και προφανώς δεν επιβεβαιώνουμε και την υποψία σας. Εκείνο που για όλους μας είναι το ζητούμενο, και πιστεύω θα συμφωνήσετε με αυτό, είναι ότι η έρευνα και η καινοτομία πρέπει να είναι χρήσιμη στην κοινωνία. Οφείλουν να υπηρετούν την οικονομία και την κοινωνία. Κάθε φορά λοιπόν ο προβληματισμός μας είναι πώς θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις προς όφελος της κοινωνίας. Αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης. Κύριε Υπουργέ, έπρεπε να κάνουμε... Μισό λεπτό θα ήθελα. Τι έπρεπε να κάνουμε ως υπεύθυνη πολιτεία? Δεν έπρεπε να σκεφτούμε λύσεις, να τις αντιμετωπίσουμε? Τι είπαμε λοιπόν και τι σκεφτήκαμε? Σκεφτήκαμε και ιδρύσαμε αυτό το Υπουργείο, το οποίο θεωρούμε ότι έλειπε. Τι είπαμε μετά? Τι χρειάζεται αυτό το Υπουργείο για να λειτουργήσει? Δηλαδή, για να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Λέμε ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο πρέπει να ενσωματωθούν στη νέα δομή που θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Ο σκοπός λοιπόν είναι απλός και συγκεκριμένος. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Χρειάζεται να εφαρμόσουμε στην πράξη τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας προς όφελος των πολιτών για την ασφάλειά τους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος αυτής της μεταβολής και κανένας άλλος λόγος. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σενετάκη. Παρακαλώ πολύ να τηρείτε ο χρόνος. Κυρία Κτενά, έχετε 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά δεν απαντήσατε σε αυτά που ρώτησα. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένη. Ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των φορέων του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας δεν εξυπηρετείται μόνο με τη μεταφορά ενός ολόκληρου ερευνητικού κέντρου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Οι φορείς έχουν προτείνει και άλλους τρόπους που ήδη έχουν δοκιμαστεί και έχουν θετικά αποτελέσματα σε σχέση με άλλες δραστηριότητες, όπως ας πούμε ο ΟΑΣΠ. Δηλαδή, μπορεί κάλλιστα να υπάρξουν μνημόνια συνεργασίας. Ήδη ένα τέτοιο σχέδιο έχει υποβληθεί στο Υπουργείο και δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Μπορούν να υπογραφούν προγραμματικές συμφωνίες. Μπορεί το αίτημα του ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προς το Εθνικό Αστεροσκοπείο να ικανοποιηθεί χωρίς την υπαγωγή του σε το ολόκληρο του κέντρου στο Υπουργείο. Άρα θεωρούμε ότι αυτού του είδους η ρύθμιση δεν εξυπηρετεί το στόχο που λέει ότι εξυπηρετεί, και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει την πραγματική στόχευση δεδομένων των προβλημάτων που θα δημιουργήσει αυτή. Και φυσικά προφανώς η έρευνα πρέπει να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο. Και προφανώς δεν υπονοείται ότι μέχρι τώρα δεν το υπηρετούσε τόσο καιρό που λειτουργούσε το αστεροσκοπείο σαν μέρος του ερευνητικού ιστού. Επίσης, παραπέμπεται στο υποψήφιση άρθρο. Το άρθρο αυτό είναι το λιγότερο κακοφτιαγμένο. Η μία παράγραφος έρχεται σε αντίφαση με την άλλη. Ολόκληρη διατύπωση παραγράφου 1 που παραπέμπει στη 2 κτλ. Το δείχνει αυτό το πράγμα. Επίσης, τι θα συμβεί? Στην παράγραφο 4 μπαίνει ένα χρονικό όριο, το 36 του 24. Τι θα συμβεί μετά από τότε? Τι σημαίνουν όλα αυτά και τι σημαίνει, για παράδειγμα, ότι όλα τα υπόλοιπα θα ρυθμίζονται με κία, όπως γράφεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Όλα αυτά, μάλλον επιβεβαιώνουν την εκτίμησή μας ότι η απόσπαση του αστεροσκοπείου από τον ερευνητικό ιστό της χώρας θα λιώσει την ερευνητική του φυσιογνωμία και με απρόβλεπτες συνέπειες και στο έργο του και στις υπηρεσίες προσφέρει προς τη χώρα μας και στην κοινωνία. Και βέβαια, ναι, η υποβάθμιση του σε μια απλή υπηρεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης θα δημιουργήσει ασφικτικές συνθήκες στον τρόπο λειτουργίας του και ναι, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού του, για το οποίο, στο οποίο δεν αναφερθήκατε. Και βέβαια, ναι, όλα αυτά δείχνουν, επειδή έχει αναφερθεί και ο Πρωθυπουργός και άλλα στελέχη σε παρόμοιες, σε άλλα ερευνητικά κέντρα, ναι, δείχνουν μια διάθεση να λειτουργήσει αυτό σαν πιλότος για δραστικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα ερευνητικά κέντρα. Οπότε, ναι, εκτιμούμε, κύριε Υπουργέ, ότι δεν έχετε απαντήσει στην ερώτησή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κτενά. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ, 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας, αλλά παρακαλώ να τηρηθεί ο χρόνος. Θεωρώ ότι στο πρώτο σκέλος της απάντησής μας ανέλησα πλήρως τον σκοπό για τον οποίο γίνεται αυτή η μεταφορά. Προτείνετε και έχετε και επισημάνατε ότι στο δημόσιο διάλογο έχουν υπάρξει και άλλες λύσεις. Δεν διαφωνούμε. Πάντα υπάρχουν πολλές λύσεις. Εμείς ως κυβέρνηση αποφασίσαμε αυτή τη λύση, διότι πολλά από αυτά που είπατε τα είχαν προσπαθήσει άλλοι να λειτουργήσουν και δεν είχαν λειτουργήσει, όπως η προγραμματική συμφωνία. Άρα λοιπόν προχωρήσαμε σε κάτι πιο δραστικό, προκειμένου ο σκοπός ο οποίος περιέγραψα να επιτευχθεί. Τώρα, σχετικά με την νομοθεσία και τις λεπτομέρειες των άρθρων, αυτή τη στιγμή θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή και βεβαίως οποιαδήποτε νομοτεχνική βελτίωση η οποία συζητιέται προκειμένου να αποσαφινιστούν κάποιες διατάξεις οι οποίες επισημαίνεται θα συζητηθούν μέσα στη Βουλή και βεβαίως προκειμένου ο νόμος θα είναι έτσι ώστε να εκπληρώνει ακριβώς το στόχο της κυβέρνησης και το σκοπό. Τώρα, σχετικά με την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση για την οποία αναφέρεστε και στην ερώτησή σας. Σε ό,τι αφορά τώρα τη στελέχωση με το απαραίτητο μόνιμο επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό και την εξασφάλιση της σταθερής κρατικής επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των κτηριακών και εργαστηριακών υποδομών, καθώς και τη συντήρηση, αξιοποίηση και ανάπτυξή τους, σας πληροφορούμε για τα εξής. Αυτό απαντάει στο ότι πάμε να υποβαθμίσουμε κάποιο θεσμό. Σχετικά λοιπόν με το στελεχειακό δυναμικό, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κατά την περίοδο 19-23 προσέλαβε μέσω ΑΣΕΠ 15 άτομα μόνιμο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Σχετικά με την ενίσχυση των κτηριακών υποδομών και του εργαστηριακού εξοπλισμού του, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει ενταχθεί και λαμβάνει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 66 εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα δεν πρόκειται να διακινδυνεύσουμε να μην πάνε για το σκοπό τον οποίο εμείς έχουμε επιλέξει να πάνε, που δεν είναι άλλο από την αναβάθμιση του αστεροσκοπείου και προάγουμε με αυτή τη διαδικασία την έρευνα και τα αποτελέσματα της έρευνας. Κατά συνέπεια, όπως σας περιέγραψα, ούτε τάσεις υποχρηματοδότησης δείχνει μια τέτοια κίνηση, ούτε υποστελέχωσης, ούτε απαξίωσης των υποδομών. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σε όλους τους τομείς καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Είμαστε εδώ, το συζητάμε και μέσα στην Επιτροπή. Ο σκοπός είναι ξεκάθαρος. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, το αστεροσκοπείο κατά 85% έχει έρευνα, αλλά έχει και ένα 15% το οποίο θέλουμε να το εξυπηρετήσουμε προς όφελος του πολίτη σε αυτή τη δύσκολη άσκηση που έχουμε για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.